Στον αέρα του 984 μεταφέρθηκε σήμερα η κόντρα για το μπάρμπεκιου, το αλκοόλ και τα σουβλάκια που αποτέλεσε χθες σημείο τριβής στην Επιτροπή Συζήτησης των Τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα, με τον βουλευτή Χρήστο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει τη λογική πρόκλησης έξω από hot spot να γίνει συγκέντρωση κατά των προσφύγων και των μεταναστών με χοιρινό και αλκοόλ και ταυτόχρονα την ερώτηση αν προβλέπεται τιμωρία τέτοιων συμπεριφορών από τον Ποινικό Κώδικα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, μετά την απάντηση που έδωσε χθες στη Βουλή, ανάβοντας τα αίματα, στον 984 σήμερα είπε ότι δεν αναφέρθηκε στη συγκέντρωση έξω από το hot spot, αλλά γενικά στην κατανάλωση χοιρινού και αλκοόλ. Δεν ήταν μια ραδιοφωνική συζήτηση, συζήτηση, η οποία αφορούσε στην εκδήλωση. Ναι. Ήταν η συζήτηση των αλλαγών στον ποινικό κώδικα. Ζήτησε λοιπόν, να μπει στον ποινικό κώδικα. Με το ρόλο του μέσα στην επιτροπή λέει, δεν ξέρω. Σε ποια κατηγορία του ποινικού κώδικα να εντάξω αυτούς που οργανώνουν κλπ. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη καταγγελία. Άρα λοιπόν περιμένω από ΣΥΡΙΖΑ, αν εννοεί αυτά που λέει, ναι, και δεν τα είπε για να βάλει λάδι στη φωτιά, να φέρει και μια διάταξη. Με παρέμβασή του στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης αναφέρθηκε στην έλλειψη, όπως είπε, σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για το προσφυγικό και την προσπάθεια βουλευτές της κυβέρνησης να χαϊδέψουν τα αυτιά της ακροδεξιάς, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει μια τέτοια πρακτική, που και οι ροές προσφύγων στη χώρα μας εμφανίζονται και πάλι αυξημένες και το θέμα των ροών απαιτεί λύσεις. Η πρόκληση ή το λάδι στη φωτιά που ρίχνεται συνεχώς. Και νομίζω και μάλιστα με μια. Εσείς το ρίχνετε το λάδι στη φωτιά, κύριε Μαμουλάκη. Διότι όταν λέτε σε Έλληνες πολίτες ότι απαγορεύεται να κάνουν πράγματα τα οποία τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Και να πυροδοτούμε, να ρίχνουμε νερό στο μήλο. Ποιο ήταν η πρόκληση. Δεν αναφέρθηκα χθες στην εκδήλωση. Όχι, σήμερα σας ρωτώ πολιτικά έχετε να πείτε κάτι. Πολιτικά. Είναι μεγάλη συστολή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο. Είναι τόσο απλό. Μια καταδίκαση αυτής της προκλητικής διαδικασίας, ενέργειας, εκδήλωσης δίπλα σε ένα hot spot με ανθρώπους. Θα φέρετε διάταξη, κύριε Μαμουλάκη. Θα φέρετε διάταξη να απαγορεύσετε αυτές τις εκδηλώσεις. Η κόντρα επικεντρώθηκε στην παράμετρο μιας πιθανής διάταξης, όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης, που μπορεί να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ προς ψήφιση για απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ και χοιρινού γενικά. Με το Χάρη Μαμουλάκη να εξηγεί ότι όλα αυτά αποτελούν αστιότητες και ανευθυνότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, που ρίχνει, όπως τόνισε, λάδι στη φωτιά για μια υπόθεση που απαιτεί ωριμότητα, σχέδιο και πολιτικά ορθές αποφάσεις και κινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να επιτρέπεται. Το πολιτικό στένος να το κάνετε, κύριε Κυρανάκη, για το ακροατήριο. Κύριε Μαμουλάκη, δεν μου απαντάτε. Δεν μου απαντάτε. Δεν μου απαντάτε. Μια απλή φράση καταδίκαση αυτής της προκλητικής ενέργειας. Ξεκάθαρη θέση με αιχμές κατά του Κώστα Κυρανάκη έλαβε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει: «Κάποιοι δικοί μας νέοι βουλευτές δεν κατάλαβαν γιατί μιλούσαν. Το θέμα κομματικοποιήθηκε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα υποστηρίξει ότι η έλλειψη ανθρωπιάς και στήριξης του αδυνάμου μπορεί να είναι πολιτική θέση».